Θα πάμε live να ακούσουμε τον υπεύθυνο marketing της Παϊρακλής, τον κύριο Νίκο Γραμμένο, που νομίζω ότι στην ερώτηση που θα του κάνω μονολεκτικά ένα ναι θα μου πει, αν είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή που έχει ζήσει από τότε που έχει έρθει στον Ηρακλή και ασχολείται καθημερινά με την ομάδα. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα. Δεν έχω λόγια. Εύχομαι να μην το ζήσει κανένας από κοντά, ούτε από μακριά. Δεν έχει σχέση με αυτό που βλέπουμε στη τηλεόραση. Καμία. Αυτό που ζουν οι συνάνθρωποι μας, οι πρόσφυγες εκεί, έτσι. Ναι. Θα σας πω μόνο ότι όταν σταμάτησε το αυτοκίνητο, στα 4-5 μέτρα δίπλα μου, ένα κοριτσάκι με και τον αστράγαλο και πιο μέχρι τη γάμπα, μέσα στη λάσπη, προσπαθούσε να παίξει, γιατί σαν παιδί αυτό υποθέτω ότι είναι το αυτό που θέλει, αυτό που του βγαίνει. Με το χαμόγελο, με όσα ρούχα είχε να φορέσει, βούρκος η λάσπη, και προφανώς το παιδί έκανε τα δικά του όνειρα. Εσείς κάνατε αυτό που ανακοινώσατε πριν μέρες πράξη και σήμερα βρεθήκατε εκεί. Εκπροσωπήσατε την Παϊρακλής. Θέλω να μας πείτε τι αντικρίσατε πέρα από αυτή την εικόνα που ήταν η πρώτη που είδατε με το που έφτασε το βανάκι με όλα τα τρόφιμα. Δεν θέλω να σας διακόψω καθόλου, θέλω να σας ακούσω, γιατί η σημερινή ημέρα νομίζω θα μείνει αξέχαστη σε εσάς και θέλω να πιστεύω ότι έδωσε λίγη χαρά, έστω λίγη χαρά στους ανθρώπους που συναντήσατε εκεί, όλα αυτά που μεταφέρατε. Το μοναδικό χαρούμενο στοιχείο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές, όχι μόνο Έλληνες, από διάφορα σημεία του πλανήτη, οργανωμένοι εθελοντές, έχει σημασία αυτό, οι οποίοι βάζουν σε σειρά τους πρόσφυγες στον κόσμο για να παραλάβει συσίτιο, για να παραλάβει τσάι, για να παραλάβει ένα μπισκότο όσο το αναλογεί σύμφωνα με τις προμήθειες, αλλά όλο αυτό γίνεται οργανωμένο από εθελοντές, από διάφορους φορείς, οι οποίοι παίρνουν μέρος. Αυτό είναι το μοναδικό χαρούμενο σε εισαγωγικά, θετικό σε εισαγωγικά. Ο κόσμος είναι σχετικά υπάκουος, όσο υπάκουος μπορεί να είναι, μπαίνει σε γραμμές. Ο καθένας μπαίνει στη γραμμή που θέλει, σύμφωνα με τις ανάγκες που θέλει, ανάλογα με το τι, πού οδηγεί αυτή η γραμμή, οδηγεί στο φαρμακείο, στο ιατρείο, στο συσίτιο, στα ρούχα, ανάλογα που θα οδηγήσει. Ο βλέπει φορτηγό και χαίρεται. Είναι σαν τα μικρά παιδιά που βλέπαμε ένα κουτί με ένα περιτύλιγμα. Δεν ξέραμε τι έχει μέσα, αλλά ξέραμε ότι είναι κάτι καλό για μας. Αυτό νομίζω ότι αισθάνεται ο κόσμος. Mm-hmm. Το λυπηρό είναι ότι βλέπουμε μικρά παιδιά να τρέχουν πίσω από τα φορτηγά που φτάνουν και μόλις το φορτηγό σταματήσει, κρεμιούνται στην κυριολεξία από τις πόρτες από πίσω για να είναι πρώτοι όταν θα ανοίξει αυτή η πόρτα. Με αποτέλεσμα, όταν ανοίγει αυτή η πόρτα, να μην καταλαβαίνεις σε πόσα δευτερόλεπτα έχει αδειάσει το φορτηγό. Αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Αυτός ο τρόπος προκαλεί καυγάδες, διαμάχες μεταξύ των ανθρώπων εκεί, γιατί σίγουρα κάποιος θα πάρει περισσότερο από τον διπλανό του και κάποιοι θα μείνουν παραπονεμένοι. Ο σωστός τρόπος είναι αυτός που θέλει με δική του πρωτοβουλία να πάει κάποια τρόφιμη ή οτιδήποτε νομίζει αυτός ότι πρέπει να πάει στους πρόσφυγες, να επικοινωνήσει με κάποιους φορείς, να τον κατευθύνουν, να τα παραδώσει στους φορείς και αυτοί να κάνουν τη διανομή. Όπως κάνατε εσείς σήμερα. Ακριβώς. Είχαμε κλειδωμένες τις πόρτες και ντρέπουμε που το λέω, αλλά αυτό έπρεπε να κάνουμε, τις πόρτες του φορτηγού, και αισθανόμασταν, τα λόγια του οδηγού ήταν ότι αισθάνομαι τον κόσμο να κουνάει το φορτηγό τραβώντας τις πόρτες για να τις ανοίξει. Αυτό δεν μπορώ να σας το μεταφέρω σαν εικόνα, αλλά δεν σε ενδιαφέρει αν εκείνη τη στιγμή μπεις μέχρι το γόνατο στη λάσπη. Ναι. Γιατί όταν έχεις στο μυαλό σου ότι έχεις ένα σπίτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει θέρμανση ή όχι, έχει 4 τείχους και θα πας να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο και συγχρόνως λίγα μέτρα από σένα βλέπεις ένα παιδί να παίζει στη λάσπη. Αυτό έχει εκείνη τη στιγμή, δεν έχει κάτι άλλο. Το σπίτι του είναι αυτή η λάσπη.
και να είναι με το χαμόγελο, δεν είσαι απλά ευλογημένος, είσαι υπερβολικά τυχερός. Αυτό που έχουμε τώρα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρεις πόσο θα διαρκέσει, αλλά φρόντισε να μην το χάσεις ή φρόντισε να το απολαύσεις όσο διαρκεί. Mm-hmm. Σήμερα ήταν το πρώτο φορτηγό. Ναι, αύριο θα ξαναπάμε. Πήγαμε σήμερα περίπου κάτι λιγότερο από 2.000 μπουκάλια νερό. Δίκως, το στιμάει αυτό που κάναμε. Και μπράβο και στην εταιρεία, βεβαίως. Ναι. Και φάρμακα στους γιατρούς του κόσμου και τρόφιμα στην πράξη. Όταν λέω τρόφιμα, εννοώ κρουασάν, μπισκότα, είδη γηινής, mm-hmm. πάμπερς, μωρομάντιλα, σαμπουάν. Αύριο θα πάμε ξανά ακριβώς τα ίδια, μόνο που θα προσθεθούν και 300 τσουρέκια από τον επίσης χορηγό του Ηρακλή, τους Φούρνους Άλμπους, που ενώ τηλεφώνησα στον κύριο Λιβαδόπουλο, ενός εκ των ιδιοκτητών, για να του ζητήσω να αγοράσει η ΠΑΕ τα τσουρέκια, μου είπε ούτε να το σκέφτεστε, είναι προσφορά από εμάς. Και αν μου επιτρέπετε να τον ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά, γιατί ήταν και ένας εκ των χορηγών εδώ στην Ωραγιά Μπλε και τα καλά πρέπει να τα λέμε πάντα, έτσι, ναι. Να μην τα ξεχνάμε. Να είναι καλά, να είναι καλά. Να είναι καλά. Να είναι καλά και ο κόσμος που σας αναγκάζει με την καλή την έννοια να πάτε και να ξαναπάτε. Να μην πάτε μόνο μία φορά. Μακάρι να είχαμε και άλλα πράγματα ή να είχαμε τον χρόνο και να πηγαίναμε κάθε μέρα. Ό,τι και να κάνουμε είναι λίγο. Δεν πιστεύω ότι με δύο φορές, με δύο φορτηγά μπορούμε να κοιμόμαστε και να λέμε «Ωα, είμαι ήσυχος». Ναι, ναι, ναι. Και αυτά μπορεί να τελειώσουν σε μια μέρα, έτσι. Και αύριο να τα ξαναχρειαστούν και μεθαύριο και παραμεθαύριο, όσο καιρό είναι εκεί. Είναι πάνω από 15.000 αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες εκεί. Και το ότι πήγαμε εμείς σήμερα 2.000 φιάλες νερό δεν λέει τίποτα. Τίποτα, ναι. Υπάρχουν, από ό,τι ενημερωθήκαμε, βρύσες εκεί. Αλλά για 15.000 κόσμου δεν ξέρω πόσες βρύσες πρέπει να υπάρχουν. Αν έχω εγώ ένα μωρό, βρέφος, ένα παιδί, δεν ξέρω πόσα μέτρα, εκατοντάδες πρέπει να διανύσω για να πάω να πλύνω τι, να το ετοιμάσω την κρέμα, να το ετοιμάσω φαγητό, να το πλύνω, τι να πρωτοκάνω. Οπότε πιστεύω ότι αυτά που πήγαμε σήμερα ήταν απλά για τις επόμενες 2 ώρες, 3. Τώρα, μιας και το αναφέρετε, υπάρχει σκέψη να συνεχιστεί αυτό και στα επόμενα παιχνίδια. Δηλαδή, έχουμε το Ηρακλής Ολυμπιακός, έχουμε το Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης, έχουμε το Ηρακλής Πανετολικός. Όσο είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ κοντά μας, γιατί είναι κοντά μας, σε λίγο θα μας πείτε και πόση ώρα κάνατε. 45 λεπτά. 45 λεπτά. Είναι πολύ πιο κοντά. Τίποτα. Από όσο νομίζουμε. Τίποτα. Ναι, πολύ, γιατί κάποιος νομίζει ότι η δομένη είναι, ακούει σύνορα και νομίζει ότι είναι. Να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω εγώ πού. Από ένα καλοκαιρινό πρωινό Σαββάτο που θα φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Χαλκιδική, πιστέψτε με, είναι τουλάχιστον 2 φορές πιο κοντά. Δεν το συζητάμε. 45 λεπτά δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Μήπως υπάρχει αυτή η σκέψη να συνεχιστεί και στα επομένα τα 3 παιχνίδια, γιατί είναι καλός αριθμός αγώνων. Ναι, θα συνεχιστεί, θα βγει σχετική ανακοίνωση. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει η ανταπόκριση του κόσμου να είναι το ίδιο δυνατή. Εννοείται αυτό. Και σε φάρμακα και σε τρόφιμα και σε είδη γηνής, όχι σε ρούχα. Δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα με τα ρούχα. Ναι. Υπάρχουν ρούχα πλέον πεταμένα κάτω, όχι επειδή δεν χρειάζονται, αλλά επειδή έχουν ελερωθεί σε τέτοιο βαθμό που είναι ένα μείγμα λάσπης και ρούχου και ο κόσμος περπατάει ακριβώς πάνω εκεί. Το αποτέλεσμα ποιο είναι όταν δίνουμε ρούχα? Όταν δίνουμε ρούχα, αυτά που φοράνε, αντί να πληθούν ή να στεγνώσουν στις φωτιές, τώρα δεν ξέρω αν είμαι λίγο κυνικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, πετιούνται και φοριούνται τα καθαρά. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται αιστείες μόλυσης με ρούχα τα οποία είναι φορεμένα, πεταμένα στη λάσπη, αντί να είναι καθαρά επάνω τους. Αν πείτε, το καθαρά είναι μια κουβέντα. Ναι. Ναι, υπάρχουν οι εθελοντές, υπάρχουν οι φορείς οι οποίοι θα φροντίσουν για αυτό. Αλήθεια, με τα σκουπίδια εκεί τι γίνεται? Έχει προβληθεί κάτι, κάποιος να ασχοληθεί με αυτό? Δεν γνωρίζω, υπήρχαν κατά μήκος του δρόμου σε κάποια σημεία. Επειδή είπατε για μόλυνση νωρίτερα, γιατί και αυτό, ναι, είναι. Κατά μήκος δρόμου βλέπεις σε κάποια σημεία, όχι συνέχεια, κάποια σκουπίδια. Υποθέτω ότι η πολιτεία ή οι τοπικές αρχές έχουν ερευνήσει γι' αυτό και κάθε τόσο
περνάνε και Μάλιστα. τα μαζεύουν. Από ερματοφόρο πάντως εκεί είδαμε. Είδαμε Καλό. σε λειτουργία. Ο κόσμος πάντως δεν είναι εξαγριωμένος, είναι συνειδητοποιημένος και ξέρει πάρα πολύ καλά που βρίσκεται. Σέβεται, σε κοιτάει στα μάτια. Ήρθε ένα παιδί λίγο πριν φύγουμε. Ανοίξαμε το πόρτο μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Δεν έψαχνε χρήματα, δεν έψαχνε φαγητό, ούτε ρούχα. Ζήτησε αν έχουμε χαρτί και μολύβι. Του είπαμε ότι αύριο 10 ώρα το πρωί που θα έρθει το φορτηγό να ψάξει να το βρει, γιατί εμείς αδυνατούμε να βρούμε το παιδί μέσα στα 15.000 κόσμου. Αλλά το μπλε φορτηγό της ΠΑΕ με τα σήματα, τα διακριτικά της ΠΑΕ είναι πιο εύκολο για το παιδί σε ένα συγκεκριμένο σημείο 10 ώρα το πρωί. Και θα φροντίσουμε να έχουμε τετράδια και μολύβια για το συγκεκριμένο πιτσιρικά, ο οποίος ζήτησε και κάτι άλλο, μία ομπρέλα. Μία ομπρέλα. Αυτά και μόνο πιστεύω ότι καταλαβαίνετε. Μία ομπρέλα. Ναι. Όταν εμείς κοιτάμε το κινητό μας και λέμε ότι είναι παλιό ή θέλω το καινούριο τάδε. Δεν μπαίνουμε καν, δεν μπορούμε να μπούμε σε διαδικασία αυτή. Ναι, και ένα πιτσιρίκι που έχει την ίδια ηλικία με τη βαφτισιμιά μου, αντί να ζητήσει το καινούριο κάτι παιχνίδι ηλεκτρονικό, το τάμπλετ, ζητάει μία ομπρέλα και ένα χαρτί για να σχεδιάσει, να γράψει, να ζωγραφίσει, δεν ξέρω τι το ήθελε. Mm-hmm. Δείχνει το πόσο μακριά βρισκόμαστε από την πραγματικότητα εμείς. Αλλά και κοντά 45 λεπτά από εδώ. Ακριβώς. Εάν οποιοδήποτε θέλει να το κάνει μόνος του, να πάρει κάποιες σακούλες. Προτείνω να βρει το τηλέφωνο από τους γιατρούς του κόσμου, να βρει το τηλέφωνο από την πράξη ή από άλλες. Να το κάνει μέσω των φορέων. Αυτό ήθελα να πω. Ή να επικοινωνήσει με την ΠΑΕ και θα το κάνουμε όπως το κάναμε σήμερα και θα το κάνουμε και αύριο. Βεβαίως. Όποιο προτιμάει, αλλά να μην πάει μόνος του, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Ναι, γιατί οι φορείς για αυτόν τον λόγο είναι εκεί, για να εξυπηρετήσουν καλύτερα. Δεν είναι αυτό τα κρούσματα ότι θα πάω και θα μου ορμήξω. Καμία σχέση, καμία σχέση. Θα δημιουργήσω πρόβλημα μεταξύ των ανθρώπων εκεί, για ποιο λόγο να πάρω εγώ αυτή τη σακούλα και εσύ την άλλη σωστά, σακούλα και σωστά, όχι. Σωστά. Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωσή σας για τα επόμενα 3 αναπομείνατα εντός σας παιχνίδια. Ναι, ναι. Κάτι άλλο μπορούμε να πούμε επί της ευκαιρίας. Ένα τελευταίο να πω. Ναι, κάποια θέλω. Στιγμή ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο κ. Παπαδόπουλος, έδωσε μία μπάλα σε ένα πιτσιρικά. Τέτοιο χαμόγελο εγώ δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να ισοδυναμεί αυτό το χαμόγελο με κάποιο εξωπραγματικό γκολ. Δεν νομίζω. Και αυτό που ήθελε εκείνη τη στιγμή το παιδί να κάνει ήταν να ρίξει την μπάλα κάτω και να ανταλλάξει μία-δύο πάσες με τον αντιπρόεδρο. Κάτω, αν έπεφτε η μπάλα, θα βούλιαζε στη λάσπη. Παρ' όλα αυτά το παιδί έκανε σαν τρελό για την μπάλα που πήρε. Μπάλα. Επειδή αυτή η κουβέντα που κάνουμε και τα όσα λέτε κυρίως έχουν ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο, έχω ένα μήνυμα. Καταρχάς, έχω πολλά μπράβο από έναν φίλο που μας ακούει από την Αμερική, τον φίλο τον Θόδωρο. Και συγκεκριμένα από το Τέξας, που λέει μπράβο για αυτό που κάνατε σήμερα με τις πρόσφυγες. Ένας φίλος, ο Χρήστος από την Έδεσα, θέλει να σας ρωτήσω αν μπορούμε, επειδή από ό,τι γνωρίζω είναι ιδιοκτήτης, έχει μαγαζί με γαλακτοκομικά προϊόντα, αν μπορεί να στείλει εκεί γάλα, γιαούρτι, τέτοια πράγματα. Γάλα μακράς διάρκειας, όχι συγκρομένο. Μάλιστα. Γιαούρτια, οτιδήποτε άλλο γαλακτοκομικό προϊόν. Όχι, γιατί λήγουν σχετικά γρήγορα. Ναι. Γάλα μακράς διάρκεια. Αυτό μας έχουν πει. Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Ωραία. Και ευχαριστώ τον φίλο τον Χρήστο από την Έδεσα για το ενδιαφέρον του. Να σας εκμεταλλευτώ, έχουμε κάτι άλλο να πούμε όσον αφορά το κομμάτι σας για τον Ηρακλή φυσικά. Θα ανέβει εντός της ημέρας μέχρι το βράδυ κάποια στιγμή σχετικό ρεπορτάζ στη σελίδα της ΠΑΕ και στα social media. Αύριο 10 ώρα το πρωί θα είμαστε εκεί. Ωραία. Θα βγει σχετική ανακοίνωση για το με ποιον τρόπο από εδώ και πέρα μπορεί ο κόσμος του Ηρακλή και όχι μόνο να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια για τους αγώνες που έχουν απομείνει. Και τα υπόλοιπα τα οποία δεν έχουν σχέση με το σημερινό θα τα μάθετε κάποια άλλη στιγμή. Πιστεύω ότι ό,τι και να πω σήμερα που αφορά άλλη ενέργεια θα έχουμε απίστευτα μικρό.
Θα Τίποτα. έχουμε την υπομονή. Δεδομένο, δεδομένο, δεδομένο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και πολλά μπράβο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.